Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, από τη θέση του Προέδρου των Εργαζομένων Απεργών του Σωματείου Μαλαματίνα, σας μεταφέρω ταξικό αγωνιστικό χαιρετισμό. 6 μήνες αγώνας. Αγώνας του δίκαιου απέναντι στο άδικο. Αγώνας της αλήθειας απέναντι στο ψέμα. Αλλά και αγώνας ταξικός ενάντια στο κεφάλαιο. Ενάντια και απέναντι στο συγγενικό κεφάλαιο των νέων ιδιοκτητών της Μαλαματίνα. Άλλωστε το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, τη συγγενική σχέση που υπάρχει μεταξύ των ιδιοκτητών της εταιρείας Μαλαματίνας με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε σίγουροι, είμαστε βέβαιοι και αποδεικνύεται καθημερινά ότι η εταιρεία Μαλαματίνα, το ιστορικό αυτό όνομα της Μακεδονίας, δόθηκε, χαρίστηκε στους νέους ιδιοκτήτες ελαίου κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε σίγουροι και αποδεικνύεται καθημερινά. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που ανέλαβαν τα ηνία της εταιρείας, τάχθηκαν απέναντι στο σωματείο. Γνωστή τακτική τους. Κολυσιεργούσανε για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Φέρναν διάφορες δικαιολογίες. Στη συνέχεια άρχισαν να απειλούν, να εκβιάζουν και το σωματείο και τους εργαζόμενους με απολύσεις, να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις, νομίζοντας ότι θα φοβηθούμε. Άρχισαν και φτάσαν στο σημείο να παραβιάσουν ακόμη και την δικαστική απόφαση που τους δόθηκε η εταιρεία, καταστρατηγώντας ακόμη, όπως είπα, και δικαστικές αποφάσεις. Φτάσαν να απολύουν εργαζόμενους, αλλά προσέξτε, μόνο όσοι ήταν μέλη του σωματείου, με αποκορύφωμα να απολύσουν ενάντια και στο νόμο τερατούργημα του Χατζηδάκη, να απολύσουν και τον πρόεδρο του κλαδικού σωματείου, αλλά και εμένα ως πρόεδρο του σωματείου Μαλαματίνα, αλλά και πρόεδρο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας στα Εμφιαλαμένα Ποτά. Προσλαμβάνοντας όμως παράλληλα, γιατί δεν τους έβγαιναν τα νούμερα, άλλους εργαζόμενους για να τους χρησιμοποιήσουν ως απεργοσπάστες για να τους βγει η δουλειά. Και αυτό, ακόμη και με αυτόν τον νόμο τερατούργημα, όπως ανέφερα, του Χατζηδάκη, και αυτό παράνομο. Και φτάσαν στο σημείο να μας οδηγούν στα δικαστήρια για να μπορέσουν να κερδίσουν ή να κάψουν το φρόνημα των απεργών. Αντισταθήκαμε και αντιστεκόμαστε. Παλέψαμε, παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Είμαστε 24 ώρες το 24ωρο εκεί, 30 μέρες το μήνα, 6 μήνες τώρα. Αντέχουμε και αντέχουμε γιατί μας στηρίζετε εσείς. Αντέχουμε και θα αντέξουμε μέχρι την τελική νίκη, γιατί κοινωνικές ομάδες, φορείς, αλλά κυρίως τα σωματεία που συμπορεύονται με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο είναι δίπλα μας και στηρίζουν αυτόν τον αγώνα. Όπως ακριβώς από τα σωματεία που είναι στο ΠΑΜΕ, αλλά κυρίως από τη μεγαλειώδη στήριξη, υποστήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που για μας ήταν μεγάλη τιμή που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος παρευρέθηκε στην απεργία, παρευρέθηκε έξω από το χώρο μαζί με τους απεργούς, στηρίζοντας έμπρακτα, στηρίζοντας με όλες τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τον απεργιακό μας αγώνα. Και γι' αυτό, Γενική Γραμματέα, στο πρόσωπό σου εκφράζουμε τις ευχαριστίες όλων των συμπορευόμενων συναγωνιστών και συντρόφων που στήριξαν αυτόν τον αγώνα. Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Και είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο θα συνεχίσετε από εδώ και πέρα. Από εδώ που παίζουμε με το χρόνο, παίζουμε με το χρήμα, με τις αντοχές μας. Νομίζουν ότι θα κάμψουν το αγωνιστικό μας φρόνημα οδηγώντας μας στα δικαστήρια. Προχθές πανηγυρίζαν γιατί πήρε ένα δικαστήριο αναβολή. Αυτό ήταν το κέρδος. Δεν ξέρουν όμως ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ μας. Μπορεί να νομίζουν ότι
θα λυγίσουμε. Όχι, δεν θα λυγίσουμε. Δεν θα λυγίσουμε γιατί ξέρουμε ότι μας στηρίζετε και θα μας στηρίξετε με οποιονδήποτε τρόπο, με οικονομικά, θα μας στηρίξετε ηθικά και υλικά όπως κάνατε μέχρι τώρα. Και θα κλείσω και γι' αυτό σας ευχαριστούμε με τα λόγια που είπατε ότι οι καλύτερες μέρες είναι αύριο. Και αύριο θα είναι καλύτερες μέρες και για μας, γιατί η νίκη μας θα είναι νίκη της εργατικής τάξης. Γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας όλων σας, είναι αγώνας της εργατικής τάξης. Και με αυτό πορευόμαστε, με την αλληλεγγύη, την συσπήρωση και τις ευχαριστίες μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους.